Πρώτο ψάρι της ημέρας, πορτοράφτη, Γενάρης. Βλέπω και, κάτι παπάκια εδώ που μας κάνουν παρέα. Και το πρώτο κομμάτι έρχεται για την παρέα μας. Άστε μη χάσω το πλάνο. Έρχονται και τα παπάκια. Δεν θες βοήθεια, αγάπη μου? Για να μην καθυστερείς πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Θα σου μπλεχτείς τα σκοινιά μου, μην. Κάτσε, να κρατάω την αποχή να το φέρεις μέσα. Ναι, γιατί να χάνουμε την ώρα. Ας σου κρατάω εγώ την αποχή, φάρτε μας. Ωραίο κομματάκι. Έτσι, πράγμα. Μην καθυστερούμε. Άντε, καλή αρχή. Έλα, πάρτε από κοντά. Είναι πολύ καλό κομματάκι. Εντάξει, σβήστε. Δεύτερο ψαράκι, γρήγορα γρήγορα. Θα τη γεμίσουμε τον κουβά. Θα βοηθήσει και ο παπάς το απόγευμα για να μην χαλάμε. Αυτό είναι μικρό, άστο. Μην χάνουμε χρόνο, αγόρι μου. Δεν είναι μικρό. Είναι μικρό, είναι μικρό, είναι τσικό. Αυτό είναι τσικό. Ωραία. Άλλο ένα κομματάκι. Ζωηρό. Την απόχη. Άσε, αγόρι μου. Είναι ζωηρό λιγάκι. Φέρ το. Έλα, κοντά στο ψάρι και κλείσε. Εντάξει, κλείστο. Ψάρι νούμερο κάτι. Πέντε. Έχουμε χάσει και κανένα δυο, αλλά δεν πειράζει. Να αποχιάσω. Όχι, εγώ άσχησα. Θα καθυστερήσει, θα το χάσει το ψαράκι. Έχει φανεί και ένα λαβράκι 2-3 κιλά μέσα και θέλει να φάει τα κεφαλόπουλά μας, αλλά μη αργήσεις. Οχοχοχοχο. Καλό είναι. Να βοηθήσω. Όχι, ας σε παρακαλώ. Εντάξει, εγώ. Μπράβο, πολύ. Ένα γκρο πλάν και ένα σβήσε πλάν. Θα την παλέψεις. Πω, αυτή δεν παλεύεται εύκολα. Καιρό είχαμε να πάρουμε σαλπίτσα. Δύσκολη. Φέρτε λίγο ζόρικα. Φέρτε λίγο ζόρικα έτσι για να βγει. Φέρτε λίγο ζόρικα για να της κεφάλι. Να μην πηγαίνει από εκεί. Έτσι, να αποχιάσω. Όχι, εγώ, ας. Δεν μπορείς. Μια χαρά. Ένα γκρο τη σάλπα. Πολύ γκρο. Ποθυρίο. Δίκυλη.
Πάτα το καλέ. Άστο. Άστο. Το άφησα. Ψάρι νούμερο πολύ, δεν ξέρω, τα έχουμε χάσει γιατί έχουμε βγάλει αρκετά. 6 λέει ο Δημήτρης. Κάπου εκεί. Απλά έκανα λίγο και πήγα να παίρνει το βουλά. Έρχεται ένα ψαράκι. Ζωηρούλι είναι. Θα το πάρουμε τα κεφάλια, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το απαχιάσει ο Δημήτρης. Είναι μεσαίας κατηγορίας. Μην το αφήνεις να τα τρομάζει, αγάπη μου. Θες να βοηθήσω? Να βοηθήσω λίγο. Δεν είναι κακό. Είναι κατηγορία μεσαία προς καλή. Κατηγορία μεσαία προς καλή. Το ψάρι βγήκε. Το κουμπί μαύρισε, αλλά το βίντεο σαν να μην σταματάει. Ένα φορτωμένο λιγάκι, εντάξει. Ψάρι νούμερο 800. Δεν είναι κακό, το βλέπω μακριά και παλεύει. Για δείξε μες στο βίντεο μία του κουβά. Ο κουβάς έχει αρκετά θυράματα ήδη, αλλά θα αποκτήσει κι άλλα. Σιγά σιγά. Πήγαινε πίσω να γράψει. Έχω και σκηνοθετικές οδηγίες, όπως βλέπετε. Πρέπει τα πλάνα να είναι τέλεια. Ανέβασε τη αγάπη μου για να το βάλεις. Το ψάρι παρουσιάζει κάποια αντίσταση. Δεν θέλει να παραδοθεί. Βέβαια ο Δημήτρης θα γουστάρει αυτά. Και όπως βλέπετε το αποτέλεσμα είναι το γνωστό. Ψάρι μιμής 2. Ο Δημήτρης το νούμερο ψάρι κάτι. Είναι μαχητικό, ίσως είναι και λίγο αξιόλογο. Μην το αφήνεις να ταλαιπωρεί πολύ γιατί δημιουργεί μια αναστάτωση μέσα. Του πάρει τα κεφάλια, το βγάλει κάτω από τη βάρκα που έχει πάει το ψαράκι. Να το. Προσπαθεί να φύγει, αλλά ο Δημήτρης του τα πήρε τα κεφάλια. Έρχεται σακούλα. Όχι, είναι πολλά τα ψάρια, δεν είναι λίγα για να φύγουν. Να βοηθήσω στο απόχεσμα. Έλα, βγάλτε από τη βάρκα, ρε αγάπη μου. Πάρ' το κεφάλι. Μπήκε στην απόχη το ψάρι νούμερο. Α, ωραίο κομματάκι. Πολύ ωραίο κομματάκι. Μπράβο, Δημήτρη μου. Μπράβο, αγάπη. Εκεί δεν το καταφέρνω. Σωστό. Θα ξεκολλήσει. Έλα, πέτα μια